μπροστά από τα κλειστά καταστήματα μιας από τις κεντρικότερες οδούς της πόλης του Πύργου περνούν οι συμμετέχοντες στην σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, κρατώντας πανό και σημαίες υπό τους ήχους της σιρήνας του ασθενοφόρου του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, οι εργαζόμενοι του οποίου μετήχαν δυναμικά στην συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν. Η συμμετοχή στο κάλεσμα για μαζικό ξεσηκωμό από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων δεν ήταν η αναμενόμενη και σίγουρα σε τίποτα δεν θύμιζε την αντίστοιχη του περασμένου Οκτωβρίου στην πρωτεύουσα του νομού. Το γεγονός ότι και πάλι πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις από τα πρωτοβάθμια σωματεία, από το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Πύργου και δύο πορείες, αποτελεί τον βασικό και καθοριστικό ίσως λόγο που οι πολίτες ναι μεν απήργησαν, προτίμησαν ωστόσο να μην συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις πορείες διαμαρτυρίας. Με πανό και συνθήματα, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν τα πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον Πύργο, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στα βάρβαρα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση και η Τρόικα και εναντιώθηκαν για την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων, καλώντας όλους τους πολίτες σε αγώνα διαρκείας. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας, όπου μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών από εκπροσώπους των σωματείων, ξεκίνησε μαζική πορεία στους δρόμους του Πύργου, η οποία και κατέληξε στην πλατεία δικαστηρίων. Στη συγκεκριμένη κινητοποίηση συμμετείχαν η ΕΛΜΕ Ηλίας, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας αλλά και του Πύργου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλίας, ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ολυμπίας, ο Σύνδεσμος Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, ο Σύλλογος των Εργαζομένων ΟΤΑ Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, ο Σύλλογος Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Πύργου, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αμαλιάδας, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων της Αμαλιάδας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Νομού, ο Σύλλογος των Εργαζομένων στις Εφορίες, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Κομωτών, Υδραυλικών και άλλοι. Οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ηλίας κάλεσαν κάθε πολίτη, κάθε εργαζόμενο, άνεργο και συνταξιούχο να αντισταθούν στην καταιγίδα των μέτρων που σαρώνει κάθε λαϊκή οικογένεια, οργανώνοντας την δράση τους το επόμενο διάστημα. Είναι επιτακτική ανάγκη, τόνισαν, να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της κοινής δράσης για να αποτραπεί η εξαθλίωση των πολιτών και η λαϊλασία της κοινωνίας. Στην συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας απίφθηναν χαιρετισμό η Μαρία Κουτσούκου, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ηλίας, ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ Πύργου Γιώργος Βασιλακόπουλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου και Περιχώρων Βικτωρία Βασιλοπούλου, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλίας Γιάννης Γιαννόπουλος και το μέλος του Συλλόγου Δασκάλων Επαρχίας Ολυμπίας Θεόδωρος Γιαννόπουλος. Η αγοραστική δύναμη του βασικού μισθού έχει φτάσει στο επίπεδο του 1978. Η πραγματική ανεργία στο 30%. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μένουν απλήρωτοι και ετοιμάζονται να μπουν στις λίστες των ανέργων. Οι επαγγελματίες αναγκάζονται να βάλουν λουκέτες στα καταστήματά τους. Σχολεία, νοσοκομεία κλείνουν, μαθητές λιποθυμούν λόγω υποσιτισμού, ασθενείς δεν έχουν να πάρουν φάρμακα και για μια ολόκληρη γενιά η μετανάστευση δείχνει μονόδρομος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ Πύργου, Γιώργος Βασιλακόπουλος, επεσήμανε ότι η πλειοψηφία των εμπόρων της πόλης έκλεισε τα καταστήματά της και δήλωσε ότι αφήνει στην κρίση όλων τους υπόλοιπους που δεν συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Δεν περισσεύει κανένας αυτόν τον αγώνα. Είτε την πρώτη είτε την τελευταία στιγμή πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε στους δρόμους για να δείξουμε την απευθυσία μας πια. Τους δε συναδέλφους οι οποίοι
δεν συμμετέχουν είτε ανοίγοντας τα μαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις τους, τους αφήνω στην κρίση όλων σας. Όπως ακούγεται, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος, δεν έχει το στέλνο να μας πει ναι είναι αυτά. Αυτά τα οποία έχουν προαποφασιστεί από το Μάρτιο ακόμα και από τον Αύγουστο συζητιώνται και φτάσαμε σήμερα τέλος Σεπτεμβρίου και θα φτάσουμε και τέλος Οκτωβρίου για να μας πούν τι ακριβώς και πού θα πληρώσουμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τα 11,5 δις, το μεγαλύτερο μέρος, 70-80% θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι εύκολοι πάντα λύση. Για να μην βάλουμε και στη λίστα όλους τους ανέργους, έχουμε φτάσει σε 1.600.000 ανέργους. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλίας Γιάννης Γιαννόπουλος επισήμανε ότι οι κυβερνώντες μας οδηγούν στο ζωή να μην έχουμε, καθώς φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για κρίση ύπαρξης, ενώ πρόσθεσε ότι διεκδικούν το δικαίωμα για καλύτερη ζωή, ασφάλιση και υγεία. 1.200 σχολεία τα οποία έκλεισαν σε όλη την Ελλάδα, νοσοκομεία τα οποία κλείνουν και αυτή τη στιγμή, κλινικές οι οποίες συγχωνεύονται τάχα, κέντρα υγείας που διαλύονται, γιατροί που δεν υπάρχουν. Και όλα αυτά για το καλό μας. Όλα αυτά για να μας πούνε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθεί η πατρίδα. Όμως η πατρίδα είμαστε εμείς. Είμαστε οι πολίτες που καθημερινά δεν τα βγάζουμε πέρα. Είμαστε αυτοί που οδηγούμαστε κάθε μέρα στην ανέχεια. Αυτοί που στα σπίτια τους κάθε μέρα μετράνε αν θα τα βγάλουν την επόμενη μέρα. Οι επιλογές αυτές είναι πολιτικές. Και μόνο με πολιτικές πράξεις μπορούμε να τις ανατρέψουμε. Η μισή πολιτική είναι στη λίστα της Σίμενης. Η άλλη μισή είναι στο ΣΔΟΕ. Εμείς βιώνουμε την πραγματικότητα. Μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε. Ή με αυτούς ή εμείς δεν τη βιώσουμε. Δεν ζητάμε καλύτερες συνθήκες φαγής. Ζητάμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Είναι στο χέρι μας. Ή θα έχουμε 40-80 χρόνια δουνουτού, όπως ήταν η προηγούμενη χροκοπία μας το 1978, ή θα κάνουμε 10 μέρες πολιτική δράση και θα τους διώξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.